Να πάμε λίγο στο Ζαρό, προκειμένου να μάθουμε για την κίνηση η οποία διαμορφώνεται με φόντο την περίοδο την Πασχαλινή. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά. Καθώς και το Σαββατοκύριακο τώρα θα έχουμε κόσμο και περιμένουμε αρκετούς επισκέπτες τις επόμενες ημέρες στο Ζαρό να απολαύσουν τη λίμνη, το φαγητό, τον καφέ τους. Άλλωστε, είναι ένας προορισμός ο οποίος ενδείκνυται όχι μόνο τώρα για τον ανοιξιάτικο καιρό που έχουμε συναντήσει, αλλά και όλο το χειμώνα έχει κόσμο από επαναλαμβανόμενους επισκέπτες. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ξεχωριστό που έχει ο Ζαρός, ότι όποιος πάει θέλει να ξαναπάει. Εντάξει, είναι ο ορισμός των εσωτερικών, κατά κάποιο τρόπο του προορισμού που έχει να κάνει με εσωτερικές μετακινήσεις. Καθώς δεν είναι μόνο οι Ηρακλειώτες οι οποίοι βρίσκονται στο Ζαρό, αλλά σε κάθε διήμερο, τριήμερο, σε κάθε ευκαιρία, κριτικοί από κάθε γωνιά του νησιού έχουν κατεύθυνση το Ζαρό. Όχι μόνο για το περιβάλλον και την εικόνα που αντικρίζουν, αλλά και για τη γαστρονομία και για τη φιλοξενία. Οπότε, πάμε λίγο να αποτυπώσουμε το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και στο κομμάτι των προκρατήσεων, πώς θα κυλήσει η Πασχαλινή περίοδος, για να δούμε και μετέπειτα ποιες είναι οι προσδοκίες για το καλοκαίρι. Κύριος Γιώργος Γιατρομανολάκης, ο πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Κύριε Γιατρομανολάκη, πώς είστε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά εσείς? Είμαστε καλά. Να μας μεταφέρετε το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται με φόντο και το Πάσχα, η κίνηση. Κίνηση έχει τα Σαββατοκύριακα ιδίως, έχει πολλή κίνηση. Έχουν πολλά λεωφορεία και βγαίνουν στο... μπαίνουν από τη λίμνη και βγαίνουν στο Φαράτζι, στο δάσος του Ρούβα. Ναι. Οι ταβέρνες είναι εδώ ανοιχτές από την Παρασκή μέχρι και την Κυριακή. Τριήμερο. Η λίμνη και η ταβέρνα. Ναι, τριήμερο, και ετοιμάζονται να ανοίξουν την πρώτη του μήνα που θα μπει. Μάλιστα. Καθημερινά θα είναι ανοιχτό. Καθημερινά. Και αναφορικά με τα καταλήματα? Καταλήματα υπάρχουν και στο Βότομο, στο ξενοδοχείο, στο ήδη χοτέλ. Και η Νανά, και είναι πολλά. Έχει καταλήματα πολλά ο Ζαρός, ότι έχει πολύ για πολύ κόσμο. Έχετε εικόνα μέσα στο Πάσχα αν υπάρχει και μία αύξηση στις κρατήσεις εκεί στην περιοχή για αυτά τα διήμερα, τριήμερα, ναι, αναφέρομαι? Ναι, υπάρχουν πολλές κρατήσεις στο ξενοδοχείο που γνωρίζω, στο ήδη χοτέλ, αλλά και κάτω στο χωριό, στα μικρά ξενοδοχεία. Θα έχει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Αλλά βέβαια αναφερόμαστε τώρα σε κριτικούς που έρχονται αυτές τις μέρες, κυρίως. Ναι, κυρίως ντόπιοι, ναι, κυρίως ντόπιοι, κριτικοί. Μάλιστα. Σε σχέση, ναι, τώρα θα πω σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, αλλά πώς μπορεί να γίνει σύγκριση μέσα σε χρονιές που είχαμε περιορισμούς και πανδημία. Αλλά αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και πάμε στο 19, να σας πάω εγώ στο 19, πριν από 3 χρόνια, πού βρισκόμαστε φέτος, καλύτερα? Πιστεύω, ναι, πιστεύω καλύτερα. Μάλιστα, μάλιστα. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, κύριε Γιατρομανολάκη.